centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Θαδουλίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, ευχαριστώ για άλλη μια πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Θαδουλίδη. Πρώτα να λύσουμε ένα θέμα για το οποίο τις προηγούμενες μέρες ο σταθμός μας είχε δημιουργηθεί, μάλλον από τότε που είχε ανακοινωθεί για τους φύλακες. Το είπαμε και χθες, αλλά δεν αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, γιατί ξέρετε, περιοχές που μαστίζονται από την ανεργία. Ο κόσμος είδε μια πάρα πολύ καλή ιδέα και προοπτική να ασχοληθεί με τη φύλαξη του Πανεπιστημίου εδώ στην περιοχή μας, με το παράρτημά μας εδώ. Η προκήρυξη αυτή αφορά ένα σώμα το οποίο δεν θα έχει εφαρμογή στο δικό μας το πανεπιστήμιο. Αφορά τα 5-6 πανεπιστήμια του κέντρου τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα με την παραβατικότητα. Όχι, δεν... Δεν αφορά καθόλου εμάς, γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, αλλά αν μπείτε θα πρέπει να πάτε στην Αθήνα κυρίως όπου υπάρχει το πρόβλημα. Έτσι. Τώρα κύριε Θαδουλίδη, πέρασε μια χρονιά, περνάει ακόμη μια χρονιά με πάρα πολλά προβλήματα και ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν παιδιά που πέρασαν πέρσι και δεν έχουν πάει ακόμη πανεπιστήμιο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και πώς το ζήσατε, πώς το βιώσατε όλο αυτό το πράγμα κι εσείς? Για να πω την αλήθεια, στην αρχή το βιώσαμε, το είδαμε σε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, το μάθημα του εξαποστάσεως. Αλλά καθώς περνούσε ο χρόνος και εμείς οι ίδιοι οι καθηγητές νοσταλγήσαμε τις παλιές παραδόσεις, εντάξει, διαζώσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή προσμένουμε έτσι με αισιοδοξία, ελπίζουμε ότι η επιδημιολογική κατάσταση θα είναι καλή ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε από αρχές Οκτωβρίου και να υποδεχθούμε έτσι με πολύ χαρά τους φοιτητές μας. Μας έχει λείψει. Νομίζω ότι έχει λείψει και στους φοιτητές, ειδικά στους καινούριους, επαναλαμβάνω, που περίμεναν πώς και πώς να πάνε στον νέο τους χώρο και δεν μπόρεσαν να πάνε ακόμα. Είναι πολύ άδικο. Είναι πολύ άδικο για αυτά τα παιδιά. Άλλη τι να κάνουμε. Έχουμε κατά καιρούς ανακοινώσεις για τα νηπιαγωγεία, για τα δημοτικά, για τα γυμνάσια, για τα λυκεία. Δεν έχουμε κάποια σαφή εικόνα τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο και με τα πανεπιστήμια. Όντως πιστεύετε ότι μπορούμε να ανοίξουμε και πάλι? Γιατί τώρα τα πανεπιστήμια, όπως τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, κύριε Θοδουλίδη, είναι μόνο για κορονοπάρτι στο Απιθύτα και στην Πάτρα και δεν ξέρω πού άλλο γίνεται. Γι' αυτό είναι πάρει. Ούτε εμείς έχουμε κάποια πληροφόρηση. Κάποιες δηλώσεις χθες διαβάσαμε σε δημοσιογραφικά εκπαιδευτικά site ότι πιθανόν ο Σεπτέμβριος να είναι εξ αποστάσεως εξετάσεις, αλλά στη συνέχεια να έρθουμε σε διαζώσεις παραδόσεις. Ναι, δεν είναι λίγο παράξενο κύριε Θαδουλίδη? Δηλαδή πώς μπορεί το γυμνάσιο και το λύκειο να είναι στην αίθουσα και δεν μπορεί το πανεπιστήμιο, ας πούμε? Είναι άλλα τα δεδομένα. Αυτή ήταν και δική μας απορία και μας είχε, θυμάμαι, εξηγηθεί τότε από την Υπουργό ότι αντιμετωπίζεται αλλιώς επιδημιολογικά η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια. Μάλιστα. Έχεις συγκεκριμένα παιδιά που κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα σε μία αίθουσα, μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, τελείως διαφορετική εικόνα. Περιμένουμε την επόμενη σύνοδο Πριτάνεων μέσα Ιουλίου. Πιστεύω θα έρθει εκεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μας ανακοινώσει το τι μέλλον γενέστε από τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Άρα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ακόμη τι θα γίνει και πραγματικά αν τα παιδιά θα γυρίσουν στα πανεπιστήμια. Ελπίζουμε όμως να γίνει. Ελπίζουμε να γίνει. Εκτός αν πιάσει και ένα τέταρτο κύμα, όπως λένε, οπότε τότε όλοι χαθήκαμε κυριολεκτικά. Τώρα, πάμε για εξετάσεις σε λίγες μέρες πανελλήνιες και πάμε και με άλλον τρόπο, έτσι δεν είναι πια? Υπάρχουν και οι βάσεις τώρα. Ο τρόπος των εξετάσεων παραμένει ο ίδιος, αλλά στην εισαγωγή έχει μπει πλέον και το στοιχείο της ελάχιστης εισαγωγής. Τι σημαίνει αυτό τώρα για μας, όπως καταλαβαίνετε εδώ, και ειδικότερα για μας στην Καστοριά, αν μπορούμε να το κάνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένο, κύριε Θοδουλίδη? Τι να περιμένουμε από αυτό?
ουδής γνωρίζει και ουδής μπορεί να προβλέψει. Και κατά τη γνώμη μου ούτε το ίδιο το Υπουργείο. Όμως για μερικά τμήματα υπάρχει μια αισιοδοξία. Δεν έχει αλλάξει κάτι από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, που είπαμε για την Καστοριά, ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, έχουν τα τμήματα ούτως ή άλλως υψηλές βάσεις. Μένει να δούμε ίσως λίγο με το μαθηματικό τμήμα τι θα γίνει. Τι θα γίνει, γιατί για το μαθηματικό είχατε εκφράσει πολλές επιφυλάξεις. Και φόβους, είναι ίσως το τμήμα της Καστοριάς που έχει χαμηλές βάσεις, αλλά και εδώ ας είμαστε αισιόδοξοι. Τι μπορεί να συμβεί λοιπόν, για να το πούμε έτσι σαν ένα παράδειγμα, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί στο μαθηματικό, κύριε Θεοδουλίδη? Ας μην κάνουμε σενάρια για το μέλλον, ας δούμε πόσους πόσους εισακταίους θα έχει και μετά βλέπουμε. Είναι αλήθεια ότι το Υπουργείο έχει κάνει κάποιες κινήσεις βελτιωτικές, δηλαδή μείωσε τον αριθμό των εισακταίων σε ομοειδή τμήματα σε κεντρικά πανεπιστήμια. Να δούμε αν αυτό το μέτρο θα βελτιώσει την κατάσταση σε εμάς. Σε εμάς. Το χειρότερο σενάριο είναι να κλείσει το μαθηματικό. Δεν αναφέρομαι σε χειρότερα σενάρια, ούτε θέλω να ανοίξω αυτήν την συζήτηση. Θα δούμε τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Όταν θα, εκεί περί τα τέλη Αυγούστου, όταν θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Την επόμενη μέρα θα ξέρουμε. Την επόμενη μέρα θα ξέρουμε τι θα γίνει με το μαθηματικό. Και θα δούμε αν θα χρειαστεί, αν θα παραμείνουμε όσο έχουμε ή αν θα χρειαστεί να επανασχεδιάσουμε σε κάποια τμήματα του Πανεπιστημίου μας. Βέβαια εδώ έχουμε κάποιες εξελίξεις, ως συνέχεια βέβαια το περιμένουμε. Διαβάσαμε στο ίσως, δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, λογικά θα το είδατε ίσως κύριε Θεοδουλίδη, έχουμε την οριστική διαγραφή των 37 τμήματων, Γαβρόγλου όπως τα ονομάζαμε, που είχαν τεθεί σε αναστολή έναρξη λειτουργίας από την κυρία Κεραμέως. Τώρα έχουμε πια ουσιαστικά και το τέλος, το οριστικό τέλος για τα πανεπιστημιακά τμήματα αυτά, τα 37, μεταξύ των οποίων για την Καστοριά είναι το Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία, το οποίο είχε ανακοινωθεί τότε, δεν λειτουργήσε όμως ποτέ, άλλαξε η κυβέρνηση και ουσιαστικά το έθεσε σε αναστολή και σήμερα έρχεται το οριστικό τέλος όχι μόνο αυτού του τμήματος και άλλων 36 τμήματων που δεν θα λειτουργήσουν ποτέ. Γιατί όπως είπε η κυρία Κεραμέως, δημιουργήθηκαν χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να έχουν προηγηθεί απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας, χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση και ενίοτε και με βουλευτικές τροπολογίες τελευταίας στιγμής, υποτιμώντας όπως είπε έτσι τα ιδρύματά μας και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Λοιπόν, το σχόλιο μου είναι το εξής. Καταρχάς αυτή η οριστική κατάργηση των τμήματων ήταν κάτι αναμενόμενο για μας. Σωστά. Ένα χρόνο πριν, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Από την ώρα που είχαν μπει στην αναστολή είχαμε πει ότι τέλος τα τμήματα. Ακριβώς. Αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι δεν αλλάζει και κάτι στον σχεδιασμό μας, καθώς η δυνατότητα να προτείνεις ένα νέο τμήμα μετά από κατάθεση φακέλου που περιέχει όλες αυτές τις απαιτούμενες μελέτες, συνεχίζει να υπάρχει στον νόμο. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόθεση από εσάς, κύριε Θεοδουλίδη, αφού έχουμε την οριστική κατάργηση και με τη βούλα πια του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη ηλικία για την Καστοριά, να προτείνετε κάτι άλλο για την Καστοριά? Όπως είπα και πριν, αυτά όλα θα τα δούμε μετά τον Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που κοιτάμε να μην επηρεαστούν τα υφιστάμενα τμήματα. Μάλιστα. Αν τα πάμε να γλιτώσουμε καλά, αυτά που έχουμε. Θα δούμε για τα επόμενα βήματα. Ακριβώς. Το λέτε να γλιτώσουμε, αυτό λέτε λαϊκά, άλλο, να το πούμε πρέπει λαϊκά. Να λάβουμε δύο παράγοντες υπόψη. Ο σχεδιασμός αυτός με και ο υφιστάμενος του Πανεπιστημίου αλλά και με τα καινούργια τμήματα που τελικά καταργήθηκαν έγινε σε μια περίοδο στην οποία δεν είχαμε αυτήν την μετάβαση στη μετάλλινη, δεν είχε ακόμη εξαγγελθεί η μετάβαση. Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό παράγοντα για το πανεπιστημίο μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποστελέχωση από όλα τα πανεπιστήμια. Βέβαια η εκπαιδευτική λειτουργία ικανοποιείται, έχουμε έκτακτους καθηγητές, αλλά έχουμε υποστελέχωση και σε διοικητικό προσωπικό.
Έχουμε έναν από τους χειρότερους δείκτες φοιτητές προς αριθμό καθηγητών. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αν λοιπόν δεν έρθει η πολιτεία και διακριτά για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως έχει ήδη εξαγγείλει ότι θα τα στηρίξει, αν δεν έρθει η πολιτεία να μας ενισχύσει με εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, έτσι, καλό είναι να σχεδιάζουμε, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από τέτοια στήριξη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα να δούμε, πραγματικά να διατηρήσουμε τα τμήματα που έχουμε. Καλό είναι να κάνουμε και όνειρα για άλλα πράγματα. Ήδη τα κάνουμε, έτσι. Ήδη τα κάνουμε. Αλλά για να πάμε σε υλοποιήσεις... Πρέπει να διασφαλίσουμε το μέλλον των υφιστάμενων. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα για απομηνύματα. Εάν μαζί με την Πανεπιστημιούπολη που γίνεται στην Κοζάνη, βλέπω και είναι παραπάνω από δύο αυτά τα μηνύματα, ουσιαστικά στο μέλλον θα συγκεντρωθούν τα πάντα στην Ακοζάνη. Δεν ξέρω αυτό αν είναι εφικτό βεβαίως, αλλά γιατί υπάρχουν και φοβερές εγκαταστάσεις παραδείγματος χάρη και στην Καστοριά. Ναι, ναι. Το Πανεπιστήμιο μας έχει ένα πραγματικά περιφερειακό χαρακτήρα και ένα περιφερειακό ναι. ρόλο. Έτσι. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες και ακαδημαϊκά ποιο είναι το πιο σωστό, ποιο είναι πιο λάθος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δεδομένη κατάσταση την οποία την υποστηρίζουμε. Και η δεδομένη κατάσταση είναι ότι έχουμε 5 πόλους και ουσιαστικά 7 υποδομές, 7 πανεπιστημίου πόλεις. Και μάλιστα θα μπούμε, έχουμε ένα εκτιριολογικό πρόγραμμα μελλοντικό το οποίο περιλαμβάνει και καινούργιες εγκαταστάσεις και στην Καστοριά, στο υφιστάμενο κάμπους εκεί στην Πανεπιστημιούπολη. Και έχουμε και ένα φιλόδοξο πρόγραμμα φοιτητικών εστιών που εμπεριέχει και την πόλη της Καστοριάς. Άρα δεν υπάρχει κάποια σκέψη τουλάχιστον από την παρούσα Βρετανική αρχή για αυτό που λέτε. Που λένε τα μηνύματα και είναι οι φόβοι. Γιατί... Έχουμε ακούσει εδώ φόβους και ράδιο Αρβίλα, κύριε Πάρα πολλά. Τουλάχιστον... είναι στην ανθρώπινη φύση. Σωστά. Αυτό ο καθένας ανησυχεί και θέλει να εκδηλώσει τις ανησυχίες του. Αλλά επειδή συνδέθηκε η ζωή φοιτητική πολλών παιδιών εδώ με τα τμήματα της Καστοριά τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο ενσωματώθηκε στην τοπική μας κοινωνία και θα είναι πολύ δύσκολο για μας να το χάσουμε. Και γι' αυτό εκφράζονται οι φόβοι. Μα είναι και μια πανέμορφη πόλη. Εννοείται. Γυρνούσα χρόνια πίσω που πολύ χαρά θα ερχόμουν φοιτητή στην Καστοριά. Είναι πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, είναι πολύ όμορφη πόλη. Μα και στο εξωτερικό, σε πανέμορφες περιοχές και γίνονται και τα πανεπιστήμια. Και αυτή την ησυχία που είναι το χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει μια ακαδημαϊκή. Αλίμονο. Ωραία. Λοιπόν, κύριο Θοδουλίδη, έχουμε πολλά πράγματα λοιπόν μπροστά μας. Με το καλό να γράψουν τα παιδιά μας, με το καλό να μας προτιμήσουν. Και από τον Αύγουστο θα σας ξαναχρειαστούμε σίγουρα για να δούμε τι θα γίνει κυρίως με το μαθηματικό, μια και τα άλλα δύο τμήματα της Καστοριάς. Τα έχουμε εμπιστοσύνη, έχουν υψηλές βάσεις, θα κρατηθούν. Το ερωτηματικό το μεγάλο είναι για το μαθηματικό της Καστοριάς και από εκεί και μετά με την οριστική κατάργηση του τμήματος, όπως είπαμε νωρίτερα, της προσχολικής αγωγής. Πάμε να σχεδιάσουμε κάτι άλλο για τον νομό Καστοριάς. Για να δούμε μαζί. Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, το μαθηματικό έχει ήδη μια σημαντική δραστηριότητα. Αλήθεια είναι αυτό. Στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό και καθηγητές και διοικητικό προσωπικό. Ναι. Και ας είμαστε αισιόδοξοι. Άλλωστε είναι και το τμήμα το οποίο θα κληθεί να υποστηρίξει επιστημονικά και το άλλο αναπτυξιακό έργο του Πανεπιστημίου, το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα. Σωστό. Και να πούμε και κάτι άλλο. Μέσα στο όλα αυτά θα τα θέσουμε και στον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Συρίγο. Που είναι αρμόδιος για την ανώτατη. Έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Έρχεται την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Συρίγος Κοζάνη ή θα επισκεφθεί... Όλες τις πόλεις είναι το πρόγραμμα. Θα έρθει και Καστοριά ο κύριος Συρίγος. Αυτό έχουμε προτείνει. Δεν το ξέραμε, μας δίνετε και την είδηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα έρθει και Καστοριά ο κύριος Συρίγος, θα είναι πραγματικά. Αυτό έχουμε προτείνει εμείς στο πρόγραμμα που έχουμε. Στο πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί. Ναι. Πολύ ωραία. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, ήθελα να το πω και αυτό. Νομίζω πια δεν μπορεί να περάσει κάποιο παιδί μαθηματικό στην Καστοριά και να πάρει τη μεταγραφή του για Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Άρα λοιπόν κάποιο που θέλει μαθηματικό ουσιαστικά θα πάρει απόφαση να έρθει Καστοριά και να μείνει εδώ. Ίσως αυτό να είναι ένα μπόνους ίσως για να στηριχθεί και το τμήμα παραπάνω.
Εάν ισχύσουν οι περισσινές αντιστοιχίες μεταξύ ναι. τμήματων, θα γίνει αυτό που λέτε. Ναι. Και αυτό θα είναι καλό, θα είναι καλό όσους τουλάχιστον θέλουν να μείνουν μαθηματικό, έτσι. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θαδουλίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.